Πάνω κάτω τα ίδια λέτε. Εντάξει, ευτυχώς. Λοιπόν. Επί της ουσίας να πω, δεν εγώ έχω τη φήμη του φοβερού καυγατζή. Σε διαβεβαιώ ότι πλην των τηλεοπτικών παραθύρων, όπου όταν ακούω πράγματα που τα θεωρώ εντελώς παράλογα και λόγω ιδιοσυγκρασίας μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και αρχίζω και ουρλιάζω, είναι κάτι που προσπαθώ να το ελέγξω, αλλά δεν το καταφέρνω πάντα. Δεν σου βγαίνει με την ευγενία αυτό. Όχι, δεν μου βγαίνει. Στην προσωπική μου ζωή γενικά δεν τσακώνομαι. Εγώ για να θέλω να τσακωθώ με κάποιον πρέπει να μου έχει κάνει κάτι πρόσωπο πολύ άσχημο. Δεν το κάνω. Όταν πήγαμε να αγοράσουμε το σπίτι μας, σου πω τώρα να γελάσεις. Κάπου διάβασα συνέντευξή σου που έλεγες ένα πόρτα, σπίτι θα το χρονοπληρώνουμε 35 χρόνια. Ναι, χτυπάω την πόρτα γιατί αγοράσαμε ένα σπίτι δίπλα σε ένα άλλο που ήταν της ίδιας κυρίας που το πουλάγε. Και χτύπησα την πόρτα να πω θέλουμε να πάρουμε το σπίτι. Να με είδε λοιπόν αυτή η κυρία, πραγματικά την είδα. Σφίχτηκε. Σφίχτηκε. Σου λέει τώρα θα τσακωθούμε. Ήθελα να το πουλήσει. Προχωρήσαμε, κάναμε τα συμβόλαια. Αφού λοιπόν γνωριστήκαμε, γιατί τώρα έχουμε γίνει και φίλοι βέβαια. Μου λέει, ξέρεις, λέει, Άδων, εγώ στην αρχή όταν σε είδα, λέει, δεν ήθελα να το δώσω εσένα το σπίτι. Σε αυτό μου θα ακούω όλη την ημέρα την αγριοφωνάρα, δεν αντέξω. Αλλά τώρα διαπίστωσα ότι ποτέ δεν φωνάζεις. Λέω, φωνάζω μόνο όταν ακούω παράλογα πράγματα. Στο σπίτι μου ακούω λογικά πράγματα, οπότε δεν εκνευρίζομαι. Για πάμε σε επόμενη ερώτηση. Ποιο φαγητό της ευγενίας δεν τρως με τίποτα όμως, με τίποτα. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν τρώω τίποτα που να είναι πράσινο. Δηλαδή, αγκινάρες. Φασολάκια, πράσα, τέτοια. Χαλάει το χρώμα, είναι. Το χρώμα δεν με χαλάει γιατί είμαι παναθηναϊκός φανατικός και μου αρέσει πολύ το χρώμα. Αλλά όλη αυτή την οικογένεια των αγκιναροειδών δεν την αντέχω. Για να δούμε τι λέει η Ευγενία. Δεν τρώει με τίποτα μπάμιες, σπανάκι, αγκινάρες, έτσι τα πράσινα, λαχανικά, τα λαδερά. Δεν του αρέσουν καθόλου. Εντάξει, ήταν εύκολο αυτό γιατί είναι συγκεκριμένο πράγμα. Ναι, ήταν και ανώδυνο σαν θέμα. Εντάξει. Για πάμε σε άλλο. Ποιο ήταν το πιο επεισοδιακό σας ταξίδι και γιατί? Επεισοδιακό ταξίδι? Α, το πιο επεισοδιακό ταξίδι ήταν, είχαμε πάει στο γάμο μιας αδέρφης μου στην Σαντορίνη. Έκανε γάμο Σαντορίνη και πέσαμε στη φοβερότερη καταιγίδα που έχω δει στη ζωή μου. Γίναμε όλοι λούτσα. Ήταν καταπληκτική η εμπειρία αυτή. Καλά, δεν σε ακούω. Είπαμε να μην φωνάζεις, αλλά εσύ ψιθυρίζεις τώρα. Τι ψιθυρίζω, σου λέω. Πήγαμε σαν Σαντορίνη σε γάμο. Έτσι, δώσε και έτσι. Κρατούσα την πόρτα από την μπαλκονόπορτα, είδε τον αέρα και τη βροχή. Άνοιγε η πόρτα και έπαιρνε η βροχή μέσα. Τι να σου πω. Ευγενία, για πες. Επεισοδιακό. Μπορώ να πω ότι πέρυσι που πήγαμε στη Σουηδία, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και ήταν πολύ όμορφα. Αλλά είχε πολλά χρόνια να κάνει τόσο πολύ κρύο εκεί που ήμασταν. Μια μισή ώρα έξω από το Στοκχόλμη λοιπόν, ο υδράργυρος έφτασε τους μείον 22 βαθμούς. Και για να μπορέσουμε να ζεσταθούμε που δεν είχαμε συνηθίσει, είχαμε και τα παιδιά μαζί, κάναμε διάφορα για να τα καταφέρουμε μια εβδομάδα, να επιβιώσουμε και ήταν πολύ επεισοδιακό. Εντάξει. Και αυτό που λέει επεισοδιακό είναι και αυτό που είπες επεισοδιακό ήταν. Ήταν και τα δύο. Αλλά πέρασαν πολύ ωραία και σου, η αλήθεια είναι, ήταν τρομερή εμπειρία. Τρομερή εμπειρία. Ποια συνήθειά σου την εκνευρίζει την ευγενία? Ποια συνήθεια? Ξέρω, νομίζω ότι μιλάω πολύ στο τηλέφωνο, κάτι τέτοιο. Ευγενία. Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν μιλάμε, συζητάμε και ξαφνικά εκεί που συζητάμε και εγώ του μιλάω, παίρνει τηλέφωνο. Δεν χτυπάει το τηλέφωνο του για να το σηκώσει, αλλά εκεί που μιλάμε, κάτι θυμάται εκείνη τη στιγμή και πρέπει να πάρει κάποιο τηλέφωνο. Οπότε παίρνει το κινητό και αρχίζει και παίρνει τηλέφωνο και μιλάει. Και εγώ συνεχίζω να μιλάω. Και είναι σαν να μην μου δίνει καμία σημασία. Και πολλές φορές του κάνω παρατήρηση γι' αυτό. Γιατί δεν το κάνει μόνο μπροστά μου, το κάνει και όταν έχουμε κόσμο στο σπίτι. Εκεί που μιλάμε και συζητάμε, ξαφνικά παίρνει το τηλέφωνο και αρχίζει να παίρνει. Και νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ σωστό. Προσπαθώ να τη εξηγήσω ότι μπορώ να κάνω και τα δύο ταυτόχρονα. Ότι μιλάω στο τηλέφωνο και ακούω ότι μου λέει, αλλά αδυνατή να το καταλάβει. Ποια είναι η αγαπημένη σου εκπομπή στην τηλεόραση? Η αγαπημένη μου εκπομπή στην τηλεόραση? Τώρα το αγαπημένο είναι πολύ σχετικό, γιατί είναι και τι είδους. Πάντως τώρα πια δεν πρέπει να χάνεις την ευγενία. Κοίταξε, το MasterChef, γιατί να είμαι πολύ ειλικρινής, εγώ ξέρεις, όταν ας πούμε είχε κάνει κάποιες άλλες εκπομπές που μου αρέσει, αυτή η εκπομπή δεν μου αρέσει. Το MasterChef μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καταπληκτική εκπομπή το MasterChef. Και ομολογώ ότι βλέπω, λέει, και ως τηλεθεατής πάρα πολύ ευχάριστα και δεν τη χάνω. Εγώ θέλω να σου πω ότι καταπληκτική ήταν η ευγενία, τα έχω πει και στη τηλεόραση, στο Dancing. Στο Dancing ήταν επίσης τρομερή, αλλά ξέρεις, το Dancing επειδή είχε πολύ κόπο από πίσω, που εγώ τον έβλεπα, ο τηλεθεατής στο Dancing, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που έβλεπε την Κυριακή το βράδυ, τι είχε πίσω από αυτό. Δηλαδή, η ευγενία και φαντάζομαι και όλοι οι άλλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το show,
έδωσε τα πάντα. Μιλάμε για 6 ώρες την ημέρα προπόνηση, 7 ώρες. Έχοντας σπίτι με πληγές στα πόδια. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο πράγμα το dancing. Ήταν πολύ καλή όμως. Δεν είναι μόνο θέμα τεχνικής. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Ήταν πολύ καλή. Είναι εξαιρετική. Η Ευγενία έχει ένα χαρακτηριστικό. Όταν βάλει κάτι στο μυαλό της και πει ότι αυτό μπορώ να το κάνω και αναλαμβάνω την ευθύνη να το κάνω, της είναι εντελώς αδιανόητο να το κάνει τσαπατσούλικα. Ναι. Άπαξ και πει θα το κάνω, θα προσπαθεί να το κάνει τέλεια. Είναι ο χαρακτήρας της αυτός. Τι πράγμα θέλεις να έχει πάντα το ψυγείο? Μαγιονέζα θέλω να έχει σίγουρα. Πώς? Μαγιονέζα θέλω να έχει σίγουρα. Αλήθεια? Ακόμα και τώρα παίρνω τη light, μπλιάχα, να τι να κάνω, δεν είναι τελειώς. Για να δούμε τι λέει Ευγενία. Μαγιονέζα και τυρί. Πολύ τυρί. Πολλές φορές τρώω και τυρί με μαγιονέζα μαζί. Έχει το τυρί και βάζει τη μαγιονέζα επάνω στο τυρί. Τα έχει χαμένα γυναίκα, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τρώω ακόμα και τις φακές μου μαγιονέζα, να σου πω, είμαι φαντικός. Ποια ερώτηση του Περσέα σε έφερε σε δύσκολη θέση? Σε δύσκολη θέση? Δύσκολη θέση δεν. Τα παιδιά ρωτάνε πολλά, αλλά είχε πολύ πλάκα. Θα σου πω κάτι που είχε πολύ πλάκα. Πριν από κάνα μήνα, εγώ τον Περσέα τον παίρνω μαζί μου παντού. Τον έχω πάρει στη Βουλή, του έχω κάνει ξενάγηση, έχει κάτι στο έδρανό μου, όπως παίρνουν τα παιδάκια, τους κάνουν ξενάγηση στη Βουλή. Τον έχω πάρει σε κουμπές, λέει, τον έχω... δηλαδή αν μπορούσα να τον έχω μαζί μου όλη την ημέρα, τον μπορούσα να τον έχω εδώ, τον είχα εδώ, να σου πω, θέλω να τον έχω συνέχεια μαζί μου. Λοιπόν, είμαστε μια μέρα Κυριακή πρωί και βλέπω Μέγκα, τον φίλο μου τον Μανώλη, τον Αναγνωστάκη με τον Ιορδάνη τον Χασαπόπουλο. Και κάποια στιγμή λέει ο Μανώλης, ο οποίος είναι μέγας προβοκάτορ, λέει για όλα αυτά είναι η πολιτική. Λοιπόν, ακούει ο Περσέας το για όλα αυτά φταίνει η πολιτική και γυρίζει με μανία στη τηλεόραση και λέει: όχι! Δεν φταίνει η πολιτική! Όχι, έρχεται ο δεύτερος Γεωργιάδης. Λέω: γιατί Περσέα μου εκνευριστικές, μου λέει: γιατί οι πολιτικοί είναι βουλευτές, ο μπαμπάς μου είναι βουλευτής και ο μπαμπάς μου δεν φταίει. Μπράβο, του λέω, παιδί μου, είσαι πολύ καλό δρόμο. Να τον παίρνει μαζί σου και στις εκπομπές πια. Για να δούμε τι λέει η Ευγενία. Ρώτησε του Περσέα. Ναι. Υπάρχουν πολλά σχόλια που κάνει ο Περσέας το τελευταίο καιρό, κυρίως γύρω από την πολιτική, γιατί ακούει πολύ κόσμο στην τηλεόραση να μιλάει άσχημα για τους πολιτικούς. Και μία φορά πολύ πρόσφατα το ρώτησε, γιατί λένε ότι η πολιτική δεν είναι καλή, αφού και εσύ είσαι πολιτικός και εσύ είσαι καλός. Και ήταν κάτι το οποίο μας είχε φέρει όλους σε δύσκολη θέση, γιατί τώρα τι να του εξηγήσει 5 χρόνων παιδί. Καλά, δεν έγινε ακριβώς έτσι, γιατί δεν δεχόταν με τίποτα ότι φταίμε εμείς οι πολιτικοί. Γιατί το ξεκαθαρίζω. Ο γιος μου πήρε τη θέση μου 100%. Μπορείς να μου πεις πες μου μερικά απλά λόγια, πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς ένα τετράχρονο, πεντάχρονο αγόρι, τι σημαίνει να είσαι πολιτικός. Για πες μου, πες ότι εγώ είμαι ένα πεντάχρονο παιδί και πρέπει να μου το εξηγήσεις. Τι είναι πολιτικός, μπαμπά? Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσεις σε ένα πεντάχρονο παιδί. Στην πραγματικότητα, ο πολιτικός είναι κάποιος που οφείλει να ενδιαφέρεται πέραν της δικής του ζωής και του δικού του αμυγού συμφέροντος και για τον άλλον τα συμφέροντα. Αυτό βέβαια είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσεις. Πρωτίστως για τους άλλους και μετά για τα δικά του. Δεν θέλω να είμαι υποκριτής. Πάντα όλοι σκεφτόμαστε και τον εαυτό μας. Και όποιος λέει δεν το σκέφτεται, νομίζω είναι μεγάλος ψεύτης. Όμως ο πολιτικός οφείλει, εφόσον αποφασίζει να αναλάβει αυτήν την ευθύνη, να έχει μέσα του τη στάθμιση του κοινού καλού. Αυτό είναι που τον ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι δύσκολο πράγμα να είσαι πολιτικός, Ελένη. Ξέρω ότι στην εποχή μας έχει απαξιωθεί πάρα πολύ αυτό. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά οφείλουμε να δώσουμε ξανά στην πολιτική τον πραγματικό της χαρακτήρα, γιατί αλλιώς δεν θα βρούμε άκρη. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε τη μιζέρια στην οποία έχουμε έρθει. Εσύ τώρα τι λες, θα βγούμε από εδώ που είμαστε? Είμαι πολύ αισιόδοξος. Σαν χώρα, γενικά. Δεν θέλω κανένα κόμμα να πιάσουμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Γενικά, εγώ με ενδιαφέρει σαν Ελλάδα. Εσύ που ζεις μέσα σε αυτό το χώρο και τα συζητάτε μεταξύ σας όλοι από όλα τα κόμματα. Άσχετα αν μπορεί να διαφωνείτε σε άλλα. Τι λέτε? Κοίταξε να δεις. Το 2011 θα είναι Έρχεται. Μια πολύ δύσκολη χρονιά. Το 10 πώς το λέγαμε δηλαδή ότι ήταν? Όχι, το 10 με το 11 καμία σχέση. Τι είναι το 11, πιο δύσκολο το 11? Πολύ πιο δύσκολο. Το 11 δεν θέλω τώρα να. Η κομπή είναι και πιο έτσι χαρούμενη. Θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Όμως, και δεν το λέω με καμία διάθεση να οροποιήσω, πιστεύω πραγματικά ότι αυτή η χώρα είναι, να σου πω, το καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη. Εγώ πολλές φορές λέω και ως μαθητές μου στην ελληνική αγωγή, αν φανταστούμε τη γη σαν ένα διαστημόπλιο και ότι είμαστε όλοι οι κάτοικοι επιβάτες αυτού του διαστημοπλίου. Οι κάτοικοι της Ελλάδος είμαστε επιβάτες της πρώτης θέσεως. Δεν υπάρχει χώρα που να έχει αυτά που έχει η Ελλάδα. Μπορείς να κάνεις θαλάσσιο σκι, να πας στο αυτοκίνητο, να πας σε δύο ώρες μπανασό και να κάνεις σκι στο χιόνι.
Αυτό μπορεί να το κάνεις άλλη χώρα πουθενά. Μπορεί να έχεις τα ωραιότερα μνημεία του πολιτισμού δίπλα σου και ξέρω εγώ, ποτάμια, λίμνες, δάση, καταπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει τρομακτικές δυνατότητες. Πόσα λοιπόν χιλιάδες λάθη μπορεί να γίνανε όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε εμείς να είμαστε από τις πιο προβληματικές να πω χώρες ή από τις χώρες που έχουν τα πιο μεγάλα προβλήματα? Έχουν γίνει εκατοντάδες χιλιάδες λάθη, πράγματι, αλλά η κρίση αυτή είναι και η μεγάλη μας ευκαιρία να ξεφύγουμε από τη συνήθη μιζέρια. Εγώ, επειδή είμαι γενικά αισιόδοξο άτομο, πιστεύω θα καταφέρουμε. Για να απαντήσω το ερώτημά σου. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε διαφημίσεις και μετά να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα, για τη ζωή σου και με αρκετό έτσι πολύ ενδιαφέρον. Πάντως, στις ερωτήσεις καλά τα πήγαμε την Ευγενία, εντάξει. Θα σου κάνω και μια τελευταία. Ποιο είναι το τραγούδι σας? Δεν το έπαιξα. Θέλω να μου το πεις. Το έχω απαντήσει σε συνέντευξη αυτό, οπότε. Άρα θα πείτε το ίδιο. Το ξέρει. Έτσι, πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις.